Κάθε Πέμπτη στο ακροτήρι. Παιδιά, αυτό το ακροτήρι είναι εκεί είναι αυτό. Γκούγκλαρα βάση ημερομηνία να δω δημοσιεύματα. Το πιο πρόσφατο είναι 25 Ιανουαρίου του 2016 και το αμέσως προηγούμενο είναι 13 Δεκεμβρίου του 2015. Ρωτάτε, βέβαια, άλλο καλό άνθρωπο. Ποια διείσδυση στην προσωπική ζωή, ποια δημοσιεύματα, δηλαδή. Μπορεί να μην είναι άμεση. Σε άλλο. Μπορεί να μην είναι άμεση μικρή γατούλη νούμερο 2 ναι, ναι, ναι. Και μπορεί να είναι έμεση. Γιατί τι, πρόσφατα γράψανε για τον Τζένι Θεονάρ, τον Τζένι κτλ. Αυτό λέμε ανακατεύουν στη ζωή. Να μην τα φτιάξει και αυτό με την Τζένι Θεονάρ. Να μην γράφουν μπουρδε, όχι να εγκυμοσύνε και να μην γράφουν τίποτα. Να μην παραπονεθεί όλα αυτά γιατί μα βλέπουν και οι οικογένειε. Να παραπονεθεί η Ελένη που έχει τον μπάστα πέσω στο σπίτι, στο αυτό, στον καράζ εδώ. Να πω εντάξει ότι την ενοχλούν. Γιατί ρωτήθηκε σχετικά από τους δημοσιογράφους και έχει δίκιο ο Κώστας. Πριν από ένα μήνα, δεν θυμάστε, είχαμε κάτι φωτογραφίες με τα πεθερικά του και λέγαμε ότι α, τι ωραία εικόνα. Δηλαδή και αυτός σύζυγος Αρναούτογλου προς το παιδί. Δεν διείσδησαν στην προσωπική του ζωή. Δεν έψαξαν τα σκουπίδια του. Δεν διαγράψαν ότι ήταν έγκυος η Τζένι. Πλάκα κάνει. Τι δεν ανακατεύει. Γράψαν τέτοιο φρικτό πράγμα. Γράψαν τέτοιο φρικτό πράγμα. Τέτοιο, την κακοποίησαν τόσο πολύ. Και τους έκανε αγωγή. Πάρα πολύ. Δεν αντιμετωπίζουν, ρε Βασίλη, δεν αντιμετωπίζουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο πράγμα, ένα δημοσίευμα. Δηλαδή, ο Δήμος που είναι ένας άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων, πιο χαμηλών δεν υπάρχει. Έλα, αυτό το μπορεί να τον πειράζει και να αισθάνεται ότι το αγόρι είχε πρεμιέρα και αφήστε το να ησυχάσει. Καλή αρχή, αγόρι, μην ακούς τον Βασίλη και τον Δημήτρη. Όποιος έχει σχέση με επώνυμο ή επώνυμη, πρέπει να αντιληφθεί ότι θα υπάρχει και αυτό στη ζωή του. Πόσο μάλλον όταν θα το αποδεχτεί, δεν σου είπε ότι μετάνιωσε για την επιλογή του. Κυρίως Θεονά στα μπουζούκια. Καλά, δεν θα πάει να δει τον γαμπρό, ρε Βασίλη. Και φωτογραφήθηκαν. Ήταν μια κατάφορη παραβίαση τη προσωπική του ζωή. Αλλάζω θέμα. Για το θέμα της εγκυμοσύνης δεν είχα παιδιά, ηρεμήστε, τι έχετε πάθει. Λοιπόν, με το καλό αν τους έρθει, να τους έρθει. Όχι, γιατί λίγο με έχει αστόνιστε. Να φέρει κάτι ο Ζαν Λουί στο τραπέζι, λίγο να εκτονωθούν στο φαγητό. Ναι. Ότι επειδή ας πούμε σου γράψαν κάτι για τον κομμενικό σου, είναι δική μου η ζωή και θα τη διαχειριστώ όπως θέλω. Πάμε κάτι. Είμαστε με τα καλά. Μια σχετική κουβέντα. Ξέρω ότι κάποιος πρέπει να του κλέψει την προσωπική του ζωή και να διαχειριστεί εκείνο. Drama queen παραλλά στο θέμα και δηλώνω πολύ χαρούμενη γιατί τουλάχιστον σε ένα ελληνικό νησί αυτή τη στιγμή γίνεται χαμός από τουρίστες. Γιατί μπορεί ο Πέτρος Νάζος να ήθελε